κρίση. Ναι, υπάρχει κρίση. Δυστυχώς υπάρχει ένα πλαίσιο μικροοικονομίας και μακροοικονομίας ό,τι να κάνουμε ζωή μας. Ακόμα και στην οικογένειά μας. Υπάρχει ένα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στον εσωτερικό μας χώρο και υπάρχει και ένα άλλο στην κοινωνία στον οποίο βρισκόμαστε. Πάντα θα επηρεάζει η μακροοικονομία, το εξωτερικό, το περιβάλλον και το εσωτερικό. Αυτό που μπορείς να κάνεις πάντα μόνο είναι αυτά που κάνεις μέσα στην ομάδα σου, να φτιάξεις όσο καλύτερα μπορείς, ώστε να πετύχεις δυνατόν καλύτερες επιτυχίες στο μακροοικονομικό κόσμο. Μακροπρόθεσμα, όπως σας είπα, θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Τα καταφέρουμε. Δεν βιαζόμαστε. Ακριβώς γιατί καταλαβαίνουμε ότι στον αθλητισμό ότι το 1 συν 1 συν 1 κλπ. Δεν θα φτιάξει 10, αλλά μπορεί να φτιάξει και 20 ή μπορεί να φτιάξει και 5. Πάμε να δούμε. 10 μονάδες, μπορεί στο τέλος να έχουμε μείνει με 5, θα το φτιάξουμε ανάμεσα στην 20. Αυτό είναι και το ωραίο στο βάση. Αυτό είναι το ωραίο στον αθλητισμό. Αυτό είναι το ωραίο και πολλές φορές και στο επιχειρηματικό κομμάτι. Αλλιώς θα ήξερε το αποτέλεσμα από την αρχή. Θα ήξερε, θα είναι μια μαθηματική φόρμα που θα έλεγε, παίρνω 1, 2, 3, 4 και θα έχω αυτά. Δεν είναι όμως έτσι. Ούτε στον αθλητισμό, αλλά να μας γίνει ούτε στη ζωή μας. Κάνουμε το πιο καλό μας σκάουτινγκ, ακόμα και στη ζωή μας. Ακόμα και στα business. Και το παιχνίδι όλο είναι να έχουμε κάνει την καλύτερη δουλειά, ώστε όλα αυτά που βάζουμε εμείς μαζί να μας δώσουν το πιο καλό αποτέλεσμα. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι κάποιοι παλιοί μου συμμαθητές και φίλοι που με βλέπουν μου λένε παράδειγμα ότι τους χαλάσαμε 19 χρόνια τους, τα παιδικά, ως άρεσε. Γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα τότε. Αλλά έχει τον Άριο Σαρήμα. Δηλαδή, μην ξεχνάμε και αυτά τα πράγματα. Ότι αν ο ΠΑΟΚ τότε ήταν με άλλους αντιπάλους και δεν υπήρχε ο Άρης, θα είχε πάρει ο ΠΑΟΚ πολλά χρόνια πρωτάθλημα. Δεν μπόρεσε όμως, δεν υπήρχε ο Άρης. Απ' την άλλη μεριά καταφέραμε και ανεβάσαμε το επίπεδο του μπάσκετ, επειδή είχαμε και ένα αντίπαλο σοβαρό. Όταν φανταστείτε ένα πρωτάθλημα χωρίς τον ΠΑΟΚ, τότε με ποιον θα παίζαμε. Ήταν σίγουρο να παίζαμε μια καλή ομάδα με εφηβικό. Δηλαδή, εντάξει, χωρίς να κατεβάσουμε άλλες ομάδες και άλλες ομάδες είχαμε. Φτιάξαμε ομάδες πολλά χρόνια, αλλά ουσιαστικά ο μεγάλος αντίπαλος ήταν ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ και άλλοι προπαίδοι.